Γιώργος ο Γιάννης ήρθε από την Αθήνα, μας επισκέφτηκε, έκανε ένα μακρύ ταξίδι για να έρθει να μας εκμυστηρευτεί τα μυστικά του καινούργιου αποκτήματος, το οποίο είναι... Το οποίο είναι Honda Africa Twin 1100 DCT, το μικρό μοντέλο με το μικρό τεπόζιτο. Το τελευταίο μοντέλο. Το 2024 ακριβώς. Μετά από πολύ μεγάλη αναμονή και καρτέρι στην εξέλιξη που θα έβγαζε το 24. Δηλαδή ήθελες να το πάρεις από το 23 και περίμενες ένα χρόνο για να δεις αν αλληλεγγύες θα είναι ουσιαστικές ή όχι. Ακριβώς, ναι. Δεν ήξερα τι θα ήταν, αλλά ήξερα κάποιες βελτιώσεις βασικές, όπως το tubeless ελαστικό και όπως οι ηλεκτρονικές αναρτήσεις στο μικρό μοντέλο. Και η ζελατίνα. Και η ζελατίνα ρυθμιζόμενη ακριβώς. Και η σέλα. Θα έπρεπε να τις έχει βελτιώσει η Honda, γιατί πέρα από την αξιοπιστία της στα υπόλοιπα σημεία, πλαίσιο κινητήρα και το DCT που σε κάθε γενιά. Λίγο πιο δυνατά για να βελτιώνεται. Έπρεπε λίγο το μηχανάκι να γίνει λίγο πιο comfort. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να μας πεις τι μοτοσυκλέτες είχες. Γιατί καλά τα λες, όλος πρέπει να μου πει, δεν έχεις καμία γνώση γύρω από το δίτροχο κόσμο. Πρέπει να πεις δηλαδή τι μοτοσυκλέτες κατήχες. Έχω καβαλήσει πάρα πολλές μηχανές. Οι περισσότερες είναι φίλων. Εγώ το βάφτισμα το πυρός το έχω κάνει με ένα Yamaha 1000 Exup σε νεαρή ηλικία. Yamaha Ro1, με Honda Varandero έχω κάνει κάποια χιλιόμετρα καλά. Είχα ένα Nexus 2,5, GS1200, GS1200 Adventure. Τι άλλο. Αυτά. Δεν είναι και λίγες μοτοσυκλέτες. Εν ολίγης ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι έχεις μοτοσυκλετιστική εμπειρία. Ότι οδηγούσες on-off μοτοσυκλέτες. Συγγνώμη, ναι, και on-off μοτοσυκλέτες. Έχω κάνει και χώμα με Enduro. Πες τα και αυτά. Με KTM 2,5 EXE και πίστα με Yamaha Ro6 2008 μοντέλο. Εντάξει, κανένα μηχανάκι δεν κάνει μόνο για ένα σκοπό. Μάλλον για όλους τους σκοπούς. Ειδικεύεται σε κάτι. Τώρα θέλουμε κάτι το οποίο να κάνει τα περισσότερα δυνατά πράγματα που θέλουμε. Και πιστεύω ότι με αυτό το απόκτημα, τώρα που έχει και τούμπλες ελαστικά, που έχει και ρυθμιζόμενη ζελατίνα και ανετότερη σέλα, το Africa Twin, το DCT το 1100, είναι από τις καλές επιλογές. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη για αυτό που θέλει να έχει και ξενιά στο κεφάλι. Δηλαδή μπορείς να βρεις πάρα πολύ καλά μηχανάκια, όπως και στην KTM και στην BMW. Την Ducati βγάζω στην άκρη, μια ξεχωριστή κατηγορία για μένα. Για ποιο λόγο? Είναι πιο elegant τα μηχανάκια αυτά και δεν θα μπορούσα να πάρω ένα μηχανάκι on-off και να είναι Ducati, άσχετα αν έχει τις περγαμηνές και τις επιδόσεις. Ούτε το Desert X δηλαδή δεν θα σου έκανε, τι πιστεύεις? Όπως έχουν πει διάφοροι Ducatίστες, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το service στην Ελλάδα, οπότε δεν θα ασχολούμουν καθόλου με Ducati. Ωραία, αν εξαιρέσουμε το θέμα του service, η μοτοσυκλέτα σαν μοτοσυκλέτα, τι θεωρείς? Για χώμα νομίζω το νούμερο 1 είναι το KTM. Ναι. Και για τουριστική χρήση είναι το GS. Άρα η χρυσή τομή δηλαδή είναι το Africa Twin. Αυτή είναι η άποψη του κύριου Γιάννη, έτσι. Ναι, μην το παίρνετε κόμπο. Βρήκαμε ένα μοτοσυκλετιστή ο οποίος πήρε αυτή την υπέροχη μοτοσυκλέτα. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι καλή μοτοσυκλέτα. Από τις ναυαρχίδες της Χόντας έκανε αυτή την αγορά και μας κάνει την προσωπική του εκτίμηση. Ναι, στο χώμα πιστεύω ότι είναι το ιδανικό μοντέλο, γιατί ούτε δεν υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί που μπορούν να φτάσουν στα όρια ένα KTM το 1090, ούτε το 1190 θα μπορούσα να πω. Οπότε το μηχανάκι αυτό είναι μια χαρά για το χώμα. Στην άσφαλτο είναι αξιοπρεπέστατο και στα στιφτερά κομμάτια και στα πάσα. Εγώ με το 19 τον τροχό, είναι το μικρό μοντέλο, δεν βγαίνει με τον 21, το 21 τροχό. Το Adventure με τον 19 τροχό θα ήταν σίγουρα ακόμα καλύτερο για το travel. Ναι, αλλά έχει περισσότερο βάρος, έχει βέβαια μεγαλύτερο τεπόζιτο. Εγώ που οδήγησα χωρίς DCD δεν μου άρεσε τόσο. Δηλαδή ο μύθος που είχε φτιαχτεί γύρω από τη φιλοσοφία μου, το Honda είναι καλή μοτοσυκλέτα, ξαφνικά εξαιτίας της απουσίας του DCD άρχισε να φθήνει. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή, αλλά εγώ πιστεύω ότι η Honda άνευ DCD δεν πρέπει να αγοράζει κανείς. Ομολογώ και εγώ ότι διάλεξα μηχανή με βάση το κυβότιο. Καλά έκανες. Και μετά κοίταξε τον κινητήρα και τα περιφερειακά. Ναι. Και το DCT, επειδή την είχα νοικιάσει τη μηχανή πριν την αγοράσω και είχα κάνει το γύρο της Πελοποννήσου, τότε κατάλαβα τι σημαίνει DCT και τι αξία μπορεί παραπάνω να σου δώσει την οδήγηση. Ωραία, ας μιλήσουμε λίγο για τη μοτοσυκλέτα σου. Πόσο καιρό περίμενες να έρθει? Από την ημέρα που την είχες κάνει την παραγγελία σου. Περίπου 1,5 μήνα.
πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Το κόστος. Το κόστος, η αρχική αξία είναι νομίζω στις 17.000. Mm-hmm. 17.200. Με το DCT και άμα προσθέσουμε και κάποια έξτρα, όπως είναι... Θα μας τα πεις όλα. Ναι, εδώ η ανεμοκάλυψη και οι αναρτήσεις. Mm-hmm. Φτάνουμε κοντά στα 18.500. Θα χρειαστεί να βάλεις όμως διπλό stand, γιατί ναι, λείπανε τις αλυσίδες και για τα σέρβις. Ναι. Θα χρειαστεί να βάλεις κάγκελα. Θα μου τα πεις. Θα το κάνεις τριβάλιτζο με έξτρα κάγκελα πλανέ ή θα βάλεις μαμάτα πλαστικά? Όχι, έχω βρει έξτρα aftermarket. Aftermarket. Άρα το άθροισμα του συνολικού κόστους αυξάνεται και ναι, πιστεύεις ότι θα φτάσει γύρω στα... Πιστεύω ότι 3.000 ευρώ τη θέλει σίγουρα. Δηλαδή από τα 18,5 που είσαι τώρα, ναι, συν 3.000. Σταδιακά. Σταδιακά. Ναι. Θα αλλάξεις χούφτες, θα βάλεις τίποτα με... Σίγουρα εντούρο. Εντούρο, αλλά συν ένα μικρό κόστος. Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τη μηχανή όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ναι. Τα φρένα σε ικανοποιούν, ναι ή όχι? Να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι τα πρώτα μου 380 χιλιόμετρα που είμαι εδώ. Ολοκένουργια. Έτσι είναι, ολοκένουργια. Είναι το πρώτο ταξίδι. Μετά δηλαδή από την αντιπροσωπεία που την πήρε και την πήγα σπίτι μου, ήρθα κατευθείαν στην πρέφεζα να βρω εσένα. Ναι. Και να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο κύριος Γιάννης που πρότεινε να την πάρω, αλλά αρνήθηκα διότι το μηχανάκι είναι ολόφρεσκο, ολοκένουργιο, ναι, και δεν θέλω να κάνω test ride χωρίς να τον καζώσω. Μπορούμε να τα δείξουμε κι αυτό. Ναι, θα τα δείξουμε όλα. Περίμενε πριν να ολοκληρώσουμε λίγο εδώ και θα τα κάνουμε σιγά σιγά όλα, Γιάννη μου. Ναι, όχι, θέλω να μου πεις λίγο haters, την... να μην νομίζουν ότι... Όχι. Αν θέλουν πιστεύουν, αν θέλουν δεν πιστεύουν, ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς λέμε τα πράγματα όπως τα νιώθουμε, με απόλυτη διαφάνεια, αλήθεια, ειλικρίνεια. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πούμε λίγο, τα φρένα σου φάνηκαν καλά, άσχημα? Έχεις και εμπειρία από την Πελοπόννησο, ναι, αλλά ας πούμε, ναι, για το δικό σου τώρα. Πολύ καλά. Mm-hmm. Τα φρένα δεν είναι GS, είναι σχεδόν σαν GS. Σχεδόν σαν GS. Πάρα, ναι, πολύ καλά. Έχει το βούτυγμα, mm-hmm, της Honda. Είναι δηλαδή μαλακές οι αναρτήσεις? Όχι. Εγώ τώρα βέβαια ανέβαινα, επειδή είναι ηλεκτρονικές αναρτήσεις, είχα βάλει στο πιο hard, ναι, δικάβαλος με πράγματα ουσιαστικά. Και ήσουν αμονός. Και ήμουν αμονός. Με ένα σάκο πίσω. Ναι. Που το μηχανάκι ήταν βιδωμένο κάτω. Ναι. Πραγματικά. Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού εγώ τις άλλαζα, γιατί μπορείς εν κινήσει να αλλάζεις. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλή επιλογή οι ηλεκτρονικές αναρτήσεις για κάποιον που θέλει να κάνει 80 άσφαλτο, 20 χώμα. Mm-hmm. Αν θέλει κάποιος να το αυξήσει αυτή την αναλογία, να την αλλάξει, να το κάνει 50-50, θα μπορούσε να τις αποφύγει. Ερώτηση τώρα, γιατί είμαι δικηγόρος του διαόλου. Με, ναι, δύο άτομα πιστεύεις ότι οι αναρτήσεις θα ανταποκρίνονται όπως σε σένα τώρα που είσαι μόνος? Ναι. Μα γι' αυτό το πήρα, γιατί έχω σκοπό και να ταξιδέψω δικάβαλος και τριβάλιτσος, mm-hmm, και δεν θα ήθελα όλη την ώρα να είμαι στις αλλαγές. Αυτό που λένε τώρα για το Αφρικα, ότι θα χρειαστεί ίσως να γίνει μια αλλαγή ελαττήριου της Hyperpro. Έτσι λένε. Εγώ δεν ξέρω. Ναι. Αυτό διαβάζω στα διάφορα φόρουμ για το καινούριο. Θα... Εσύ τι λες, θα την κάνεις αλλαγή? Ισχύει, δεν ισχύει, είναι εδώ μύθος? Περιμένω νομίζω κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα, mm-hmm, να το δοκιμάσω το μηχανάκι όπως είναι, mm-hmm, και να μην κάνω και άλλες αλλαγές. Mm-hmm. Και μετά, ναι, ίσως κάνω την αλλαγή αυτή, την έχω ακούσει κι εγώ, που προτείνουν, mm-hmm, για καλύτερη απόδοση. Κάτι άλλο τώρα. Η καινούργια ζελατίνα, mm-hmm, που ρυθμίζεται σε πόσες θέσεις? Σε πέντε θέσεις. Πιστεύω ότι είναι ικανοποιητική. Πάρα πολύ. Δεν θα χρειαστεί να βάλεις ούτε φρύδι, ούτε καμία αλλαγή. Όχι. Αυτό είναι καλό. Για να δούμε τώρα. Η σέλα είναι πιο παχιά, κατά μερικά χιλιοστά, τα οποία σου δώσανε το απόλυτο. Μου δώσανε το απόλυτο, ναι. Δηλαδή, εγώ είχα σκεφτεί με το πάρω τη μηχανή να την αλλάξω, γιατί είχα οδηγήσει το μοντέλο του 23, mm-hmm, όπου ήταν σαν τάβλα, mm-hmm, η σέλα. Όλοι παραπονιόντουσαν, το ξέραμε. Και ήταν από τις πρώτες αλλαγές για να μπορέσω να οδηγήσω και να ταξιδέψω, έτσι. Στο ταξίδι που είχα κάνει στην Πελοπόννησο, καθόμουν μία στη μία πλευρά και μία στην άλλη πλευρά. Mm-hmm. Δεν μπορούσα καθόλου να. Αυτό που λένε όλοι. Το πάχος για το πίσω, τι πιστεύεις, ότι είναι αυξημένο ή το ίδιο? Είναι λίγο αυξημένο. Α. Δεν μπορώ να το κρίνω, δεν έχω κάτσει, ούτε έχω κάποιο συνεπιβάτη. Mm-hmm. Οπότε θα το δούμε σε δεύτερη φάση. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος πάντως και δεν νομίζω ότι θα προβώ σε αλλαγή στη σέλα. Τα μασπιέ που δεν είναι τόσο χοντρά? Ναι, τα μασπιέ και για χώμα και για άνεση πρέπει να αλλαχτούν. Πρέπει να αλλαχτούν. Δεν είχα όμως, μπορώ να πω,
ούτε τρέμουλο, ούτε κραδασμούς από το μασκέ. Τι κραδασμούς να έχεις με αυτό το μοτέρ? Μην κοροϊδευόμαστε. Πολύ ευθύβολο το μηχανάκι και πολύ άνετο. Για 21 τροχό μπροστά λοιπόν δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ναι. Και αυτό το ωραίο παρατήρησα τώρα που σε έβλεπα από πίσω, ότι ανάβουν και τα δύο φώτα και είναι πάρα πολύ δυνατά. Παρόλο που ήταν μέρα, έβλεπα τα φώτα. Αυτό να το πούμε. Ταξιδεύω και με τα μεγάλα φώτα όπως και να έχει. Είναι πολύ καλό και μέσα στα τούνελ τώρα που ερχόμουν να το κατάλαβα τη δύναμη και την αξία τους. Τα πλαστικά πώς τα βλέπεις? Είναι καλά κουμπαμένα, νιώθεις η μηχανή είναι ποιοτική? Είναι, αλλά θέλω τη δικιά σου άποψη. Μήπως έχεις κάποιο παράπονο από το φινίρισμα, του μαύρου χρώματος, το μάτι, είναι καλό, δεν είναι καλό, θα θες κάτι καλύτερο, νομίζω περισσότερο? Ότι έχουν πιάσει κορυφή, δεν μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο σε όλα τα πλαστικά και τις άλλες επιφάνειες. Φαίνεται αυτό, δηλαδή και με μια επίσκεψη, μια προσωπία θα το καταλάβει οποιοδήποτε. Αυτό ξέρεις γιατί σου ρωτάω τώρα. Είναι μια ακριβή μοτοσυκλέτα και όταν παίρνεις μια τέτοια έχεις απαιτήσεις. Γι' αυτό στο λέω, γιατί θα πει κάποιος δίνεις 20.000 για να πάρεις ένα δίτροχο, ότι είναι πολλά τα λεφτά, γιατί είναι, μην πάρεις μοτοσυκλέτα, είναι κινέζικο, όχι ότι δεν είναι καλά, αλλά όπως και να το κάνεις η 10.000 διαφορά φαίνεται σε κάποια πράγματα. Μπορεί να είναι πολύ μεγάλο το ποσό, αλλά αυτή είναι σκληρή πραγματικότητα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί κοντεύω σχεδόν τις δύο δεκαετίες που οδηγάω μηχανές, θέλω να πω ότι είναι η πρώτη μου μηχανή καινούργια και θα ήθελα να πω ότι είναι και η μηχανή που θα πάρω και θέλω να την κρατήσω και πολλά χρόνια. Ναι. Οπότε δεν θα μπορούσα να επενδύσω σε κάτι μέτριο. Μέτριο, ναι, οικονομικό, αλλά θα ήθελα την αξιοπιστία της Honda συνειδητά και τη μεταπόληση της Honda σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι. Τώρα, οι κινέζικες επιλογές είναι πολύ καλές για κάποιους οι οποίοι είτε οικονομικά δεν μπορούν να υποστηρίξουν κάτι καλύτερο. Ή πρωτοξεκινάνε στο. Πρωτοξεκινάνε ακριβώς. Και αξίζει να τις δούνε. Βέβαια, υπάρχουν και πολλά άλλα μηχανάκια όπως τη Aprilia ή τη Suzuki που. Ναι, αξιέπαινες. Δηλαδή στα 11-12 χιλιάρια μπορεί να πάρεις στα 800 κυβικά. Μπράβο. Το οποίο κάνεις ταξιδάρες, δεν το συζητάμε. Αλλά έγινε το ελάττωμα της αμπρέλας, θα το πω εγώ, που με κράζουν όλοι. Εσύ τι πιστεύεις, ότι είναι καλό που η Honda πια έβαλε τούμπλες ελαστικό ή όχι? Ακόμα και για το χώμα. Είναι ελάχιστη η αναβάτηση που θα πάρουν ένα 1100 μηχανάκι να κάνουν extreme enduro. Extreme enduro. Μπράβο. Και αυτό το λέει ένας εντουράς. Ναι. Δεν βολεύει, δηλαδή από τα κιλά και μόνο είμαστε κάπου αλλού. Είμαστε πιο πολύ στα περάσματα, είμαστε πιο πολλά στα αναβροφαγώματα. Στους αγροτόδρομους. Μπράβο. Σε αυτές τις καταστάσεις. Τώρα να πάρεις αυτό το μηχανάκι για να κάνεις extreme enduro είναι λάθος. Άρα το τούμπλες ελαστικό είναι το καλύτερο, είναι σωστή. Λοιπόν φίλε μου, για να πούμε κάτι ευχάριστο τώρα. Το ταξίδι το μακρινό που σίγουρα θα έχεις σχεδιάσει, ποιο είναι? Μακρινό πρέπει να είναι Nordcap. Άμεσα τώρα το καλοκαίρι? Όχι, δεν νομίζω, δεν προλαβαίνω. Για το καλοκαίρι λέμε τώρα. Για το καλοκαίρι σκεφτόμουν και θα ήθελα και τη βοήθειά σου να περάσω Ιταλία, Σικελία, Σαρδινία και ή θα περάσω μετά απέναντι Ιταλία ή Κορσική και θα γυρίσω μετά από πάνω. Τώρα θα τα πούμε. Αυτή τη στιγμή μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιάννη που μας έδωσε αυτή τη συνέντευξη. Να του ευχηθούμε όλοι καλά ταξίδια και καλό τάξιδο το νέο απόκτημά του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς.